αίρεσης είναι μία λέξη ελληνικά. Στην θεολογία σημαίνει χωρισμός, προσωρινός και αιώνιος. Με αποκάλυψη ότι είναι αλήθεια, ότι δεν είναι προσωπική εκτίμηση, ότι ο Θεός αποφέρεται πως η αίρεση είναι χωρισμός πρόσχερος και αιώνιος. Από την αλήθεια, από τον Χριστό μας. Λοιπόν, αιρετικές θέσεις των δυτικών είναι το φιλιόγκβε πρώτον, το πρωτίον δεύτερον, το αλάθητον τρίτον. Αυτά τα τρία είναι η κορονίδα τους. Ότι στο πρωτίον πιστεύει ο Πάπας ότι είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό δημιούργησε πολλές αιρέσεις και πολλοί Προτεστάντοι απεσκύρτησαν σαν πρώην Παπικοί και γίναν Προτεστάντοι. Και λέγουν πως η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν θεώνουμε τον άνθρωπο, δεν θεοποιούμε τον άνθρωπο. Και μάλιστα ο Παπισμός εδίδαξε δογματικά ότι δεν είναι μόνο η κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά είναι και αλάθητη η κεφαλή της Εκκλησίας, δηλαδή αναμάρτητη. Οπότε από το χειρότερο έπεσε στην πανηλή απώλεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν σώζει, μα δεν έσωσε και ποτέ από την αίρεση και μετά από το φιλιόγκβε, αλλά ακόμη πιο πολύ διότι με τέτοιες τοποθετήσεις ο ίδιος ο Θεός στους Αγίους που αποκαλύφθηκε λέγει πως η κάθε αιρετική δοξασία δεν σώζει. Αυτό το λέγω διότι και η Ανατολή έβγαλε πολλά δαιμόνια και πολλούς αιρετικούς πατριάρχες. Δεν είναι μόνο η Δύση, η Ανατολή έβγαλε πιο πολλούς, παρακαλώ. Επομένως, ό,τι ισχύει για τη μια πλευρά, ισχύει για κάθε πλευρά. Κάθε αίρεση δεν σώζει. Όταν λοιπόν στους θεολογικούς διαλόγους συζητούν οι άνθρωποι και οι μεν και οι δε, ασχολούνται με τετριμένα θέματα, με μικρές διαφορές και αφήνουν αυτά τα ουσιώδη. Κι όμως η πιο σημαντική διαφορά σαν αίρεση δεν είναι ούτε το φιλιόγκβε, ούτε το αλάθητο, ούτε το πρωτίο, που είναι αυτά, τα πρώτα είναι. Αλλά είναι το άκτος πούρους, η καθαρά ενέργεια των δυτικών, ότι δηλαδή ο Θεός, αυτός ο απρόσιτος Θεός, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανένα πλάσμα του, ούτε με άγγελο, ούτε με άνθρωπο. Είναι εκεί μακριά στη θέση του, είναι εκεί που βρίσκεται, τότε γιατί έκανε τα πλάσματά του, για να είναι ακοινώνητος, να μην έχει καμιά σχέση, τότε με ποιο τρόπο σώζεται ο άνθρωπος. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και σαρκώθηκε και έζησε μαζί μας και υπέστη τα μαρτύρια για να μας αποδείξει πως όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Η ανθρωπότητα τα υφίσταται. Αλλά από αγάπη για να μας σώσει, διότι μόνοι μας δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Ήρθε και μας έσωσε. Είμαστε λοιπόν εν δυνάμεις σωσμένοι, εν ενεργία όχι ακόμη. Γιατί ακόμη είμαστε στον αγώνα και δεν ξέρουμε που θα καταλήξουμε. Γι' αυτό λοιπόν εν ενεργία δεν είμαστε. Εν δυνάμει όμως είμαστε, διότι όλοι οι Ορθόδοξοι μπορούν να πάνε στον Παράδεισο ανετότατα. Κανένας Ορθόδοξος δεν μπορεί να πάει στην κόλαση. Θα γίνει μεγάλη μάχη για να πάει στην κόλαση. Πόσο και αμαρτωλός να είναι, ό,τι και να θέλει να κάνει. Τόσο πολύ το Θεός τον αγαπάει, αφού γεννήθηκε Ορθόδοξος. Βαπτίζεται και Ορθόδοξος, κάνει Ορθόδοξα, άλλο εμπαθής και αμαρτωλός. Αλλά είναι Ορθόδοξος, δεν είναι ούτε Εβραίος, ούτε Μουσουλμάνος, ούτε Βουδιστής, ούτε Μαμά, ούτε πράσινο φτερό του Ιδιάνου. Τι να κάνουμε. Δεν τα κανονίσαμε εμείς αυτά, ο Θεός στην πρόνοιά του τα κανόνισε. Και μας αγάπησε και μας λυπήθηκε και συνεχώς μας απλανήθηκε με την Παναγία. Και λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επέμεινε στα τρεις συνόδους 1341, 1347, 1351 ότι ο Θεός επικοινωνεί με τα πλάσματά του, τους αγγέλους, τους αγίους, τους ανθρώπους, με την ενέργειά του, που λέγεται άκτιστη Θεία Χάρις. Η χάρις είναι άκτιστη και καθώς μπαίνει στον άνθρωπο ο οποίος είναι κτιστός, τον μεταποιεί σε άκτιστο. Γιατί το άκτιστο σε κάνει άκτιστο. Δηλαδή με την έννοια όχι πως είσαι αδημιούργητος, αλλά ο άγγελος δεν υπήρχε, ξαφνικά έγινε. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και μετά ο άγγελος δεν μετράει ηλικία. Δεν λέγει ο άγγελος είμαι τόσο χρονών. Εμείς λέμε οι άγγελοι είναι τόσο χρονών. Έχουν τόσες χιλιάδες χρόνια για τη δική μας αίσθηση, δεν είναι. Ο άγγελος όμως δεν το λέγει έτσι ότι είμαι τόσο χρονών.
διότι βιώνει μια άχρονη χρονικότητα, βιώνει τον αιώνα. Εμείς βιώνουμε το χρόνο και λέμε 20 χρονών, 30 χρονών, 50 χρονών, 60 χρονών, κάποτε τελειώνουμε, φεύγουμε. Γι' αυτό μετράει, για να ξέρω περίπου που βρισκόμαστε στον δρόμο. Ο άγγελος επειδή δεν πεθαίνει, δεν μετράει. Αλλά δεν μετράει επειδή δεν βιώνει το τικ-τακ του χρόνου. Αυτό λέγεται αιώνας. Άλλο χρόνος εδώ στον κόσμο και άλλο αιώνας που βιώνει ο άγγελος. Ο Θεός είναι έξω από τον αιώνα. Γιατί είναι προαιώνιος και υπεραιώνιος. Δεν ζει μέσα στο χρόνο, ούτε μέσα στον αιώνα, γιατί αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού. Και έτσι ο Θεός λοιπόν είναι αίδιος. Δεν υπόκειται μέσα στην αίσθηση του χρόνου. Και λοιπόν η επικοινωνία του Θεού με τους αγγέλους είναι μέσω της ακτής του χάριτος. Γι' αυτό ο Άγιος ο Κοσμάς προσπάθησε με τα πιο απλά λογάκια να δώσει στους απλούς ανθρώπους και να πει πως ο Θεός είναι η σφαίρα, ο δίσκος του ηλίου, η μπάλα που λέει, ο πλανήτης, εσύ δεν είναι. Λοιπόν, εκπέμπεται ακτινοβολία, χάρη, εσύ δεν είναι. Είναι η ακτίνα που φτάνει μέχρι εμάς, μέχρι το μάτι μας. Αλλά αυτό εκπέμπει και φωτισμό, εκπέμπει και θερμοκρασία, δεν είναι, και ζεστασιά. Αυτό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ακτίνα που έρχεται σε εμάς είναι ο Υιός, ο δίσκος είναι ο Πατέρας, η ακτίνα είναι ο Υιός, το φως και η θερμοκρασία είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αποτυχημένο παράδειγμα. Πέρα για πέρα αποτυχημένο παράδειγμα. Δεν είναι έτσι ο Θεός, αλλά δεν μπορούμε να το παραμοιάσουμε με τίποτα. Και το πιο αποτυχημένο από όλα τα αποτυχημένα είναι ο δίσκος. Ο ήλιος, η ακτίνα και η λαμπρότηση και η φωτοχυσία. Αυτά τα διδάσκει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Αποτυχημένο παράδειγμα πέρα για πέρα. Αλλά όπως λοιπόν επικοινωνούμε με τον Θεό, με κάτι τι, επικοινωνούμε διότι απολαμβάνουμε τον φωτισμό του και τη θερμοκρασία του, την απολαμβάνουμε. Αλίμονο αν δεν υπήρχε στον κόσμο κάτι τέτοιο, θα τα είχαμε χάσει. Έτσι λοιπόν επικοινωνούμε με τον Θεό, με κάποια χάρη, για να μπορέσουμε να τραφούμε πνευματικά και να ζούμε και στους αιώνας των αιώνων. Για ένας γέροντας, τι εστί αιώνια ζωή. Να βλέπει συνεχώς τον Χριστό. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα στη θεωρία είναι, στην πράξη. Πώς θα βιώνετε? Από το πρόσωπο του Χριστού, μάλλον από όλο το σώμα του Χριστού, εκπέμπεται, όπως είναι η βρύση, εκπέμπεται κάποια χάρη. Αυτό λέγεται άκτιστος φωτισμός. Αυτός ο φωτισμός παράγεται, δημιουργείται από την ουσία του Θεού, από τη φύση του Θεού, η οποία για μας είναι άγνωστη και δεν θα γίνει ποτέ γνωστή. Γνωστή είναι μόνο στον Θεό, δηλαδή ο Θεός ξέρει από τι αποτελείται, από τι είναι φτιαγμένος στον εαυτό του. Εμείς ξέρουμε από τι αποτελούμαστε, αλλά είμαστε και δημιουργία του Θεού. Ο Θεός από τι έγινε και ποιος τον έκανε και από τι αποτελείται και τι είναι αυτό το μεγαλείο που είναι ο Θεός, κανείς δεν θα το μάθει. Αυτό λέγεται ουσία και φύση του Θεού. Δεν θα μας απασχολήσει, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εμάς μας απασχολεί ότι άμα αρχίσουμε και ασχολούμεθα με τέτοια θέματα, θα χάσουμε και το μυαλό μας, θα δαιμονιστούμε, θα πανηθούμε, θα χάσουμε και τον παράδεισο. Μας απασχολεί να βιώνουμε το φωτισμό, να βιώνουμε τη χάρη που τόσο απλόχερα τη δίδει και τόσο άνετα τη δίδει σε όλους και να αρχιστούμε σε αυτά και να ομολογούμε πως όλα αυτά είναι του Θεού χαρίσματα. Και φτάνει. Τόσο απλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τα διατύπωσε. Και από τότε επαναλαμβάνω, οι παπικοί τον έχουν άσπονδο εχθρό. Φυσικά δεν τον ομολογούν για Άγιο. Τον ομολογούν για μεγάλο απατεώνα. Για μεγάλο θεοπαίκτη. Εντάξει. Και τι βγαίνει τώρα με αυτό? Από εδώ να καταλάβετε το επίπεδο, το δυνατικό αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν μιλήσατε έτσι με σπουδαίους ανθρώπους δυτικούς, δεν είναι. Μέσα στα διάφορα τάγματα υπάρχει τρομερή κρίση. Πώς είναι το σε όλο τον κόσμο κρίση με τους πολέμους, έτσι δεν είναι? Όλοι διαφωνούν και δεν συμφωνούν και πόλεμος, χανόμαστε. Λοιπόν, στο καθαρό πνευματικά κομμάτι υπάρχει κρίση, διότι αυτές όλες οι ηγετικές θέσεις τους έχουν κάνει κομματάκια. Και κινδυνεύουν να γίνουν και άλλα κομμάτια, και να διορθούν και άλλο και άλλο και συνεχώς χάνουν, διότι η αίρεση δεν ενώνει και δεν πληροφορεί καμιά ψυχή. Όσο αμαρτωλική να είναι. Προσπαθούν από εδώ, κόβουν, ράβουν, μπαλώνουν. Δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να γυρίσουν στην Ορθοδοξία. Και γνωρίζουν πως η Ορθοδοξία κατέχει την πάσα αλήθεια. Και επειδή το γνωρίζουν και εσκεμμένα δεν πηγαίνουν και θελοτυφλούν, έχουν μείζον πρόβλημα. Στις δε συνάξεις και επικοινωνίες, τουλάχιστον οι μοναχοί, στα θέματα προβάλλουν
τις θέσεις του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Αν θέλουμε να συζητήσουμε, θα συζητήσουμε. Μόνο στους ανθρώπους συζητάμε. Δεν θα αποφύγουμε καμιά συζήτηση, γιατί ο διάλογος δεν φανερώνει οικουμενισμό. Οικουμενισμό φανερώνει κάτι που κανείς, ας πούμε, παζαρεύει την ορθοδοξία του. Τότε μάλιστα. Ο διάλογος είναι κάτι το οποίο ενώνει τους ανθρώπους, φωτίζει τους ανθρώπους. Είναι όπως η λάμπα θα φωτίσει ένα σκοτεινό χώρο και η θερμά θα ζεστάνει ένα κρύο χώρο. Πρέπει να υπάρξει ο διάλογος λοιπόν. Να μην παρεξηγήσουμε και μην παρεμπερδεύσουμε τους διαλόγους. Και όπως σας είπα κάτω, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πρώτο και μετά ο Γιώργος ο Παλαμάς δεύτερον μιλήσαμε με τους μουσουλμάνους και τους έκανα με τα κρεμμυδάκια στη Φάδο. Ειδικά ο Γιώργος ο Παλαμάς. Και μάλιστα κινδύνευσε να χάσει και τη ζωή του. Ήταν εχμάλωτος περίπου 2 χρόνια. Και τους ομολόγησε πως ο ένας Θεός του Κορανίου και ο ένας Θεός των Ορθοδόξων του Ευαγγελίου δεν ταυτίζονται, δεν έχουν καμία σχέση. Και τους απέδειξε θεολογικά, πατερικά, επιστημονικά και μέσα από το Κοράνιο. Γιατί ο ένας Θεός του Ισλάμ δεν είναι ο αληθινός Θεός και γι' αυτό οι Ισλαμιστές όσο και να είναι πολύ στον αριθμό τελικά δεν σώζονται. Το Κοράνιο δεν σώζει κανέναν. Ο Ισλαμισμός δεν σώζει κανέναν. Αυτό δεν λέμε πως όλοι θα πάρουν στην κόλαση. Όχι. Γιατί ποιοι θα σωθούν και ποιοι δεν θα σωθούν είναι η δουλειά του Κυρίου. Δεν είναι δουλειά δική μας. Αλλά δική μας δουλειά είναι να ξέρουμε και να επαναλαμβάνουμε αυτά που οι Άγιοι Πατέρες εδίδαξαν. Και μας αποκάλυψαν ότι το Ευαγγέλιο είναι η πάσα αλήθεια. Αλλά δεν σημαίνει πως όλοι οι Ορθόδοξοι σώζονται επειδή έχουν την πάσα αλήθεια. Άρα λοιπόν και όλοι οι Ορθόδοξοι δεν σώζονται. Επομένως και οι άλλοι λαοί της γης δεν κολλάζονται όλοι επειδή είναι αυτοί που είναι. Εμείς κατέχουμε την αλήθεια και ξέρουμε και είμαστε αναπαυμένοι για αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος ο Παλαμάς τους ανέλησε λεπτομερέστατα που δεν έχουν δώσει την άλλη στον χρόνο να τα πούμε λεπτομερέστατα ότι ο ένας Θεός του Ισλάμ που λέγουν ένας είναι ο Θεός ο Αλλάχ και εκτός από αυτό δεν υπάρχει και εμείς νομίζουμε πως για μας ομιλούν, για το δικό μας το Θεό ομιλούν. Πώς να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι ομιλούν για τον διάβολο ο οποίος πέτυχε μέσω του Μωάμεθ, βρέθηκε ο μόνος άνθρωπος, ο Μωάμεθ άνθρωπος αιώνας, να ονομάσει τον διάβολο Θεό με το κάλυμα και την ονομασία Αλλάχ. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι. Διότι μιλάμε για πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στον κόσμο που κάνουν προσευχές και κάνουν προσευχές. Είναι τρομερό. Ξέρετε, θα γυρίσω περίπου στο 800, στο 580 μετά Χριστό που γεννήθηκε ο Μωάμεθ. Όταν γεννήθηκε ο Μωάμεθ και ήθελε να εφεύρει ένα σύστημα θρησκείας κάπου το 620, επειδή ήταν τσαρλατάνος έτσι πονηρούλης έμπορος, διαπίστωσε πως οι τότε Άραβες της εποχής του αγράμματι παντελώς ήταν λιθολάτρε. Λατρεύαν τους λίθους για Θεό. Και μάλιστα είχαν ένα μεγάλο λίθο κατάμαυρη πέρα το Κάμπα και στη Μέκα που αυτό το λέγανε πως έπεσε από τον θάπτο.